Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον νέο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και καθηγητή, το γνώριμό μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, εγώ θα σας λέω πάντα καθηγητή και όχι υπουργό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικότερο. Καλό μεσημέρι από το Real FM. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλος για τα νέα σας καθήκοντα. Θέλω όμως σήμερα να, με την καθηγητική σας ιδιότητα, να έχω το πρώτο σας σχόλιο για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει το ναι του Ερντογάν για ένταξη της Σουηδίας και τι σημαίνουν τα ανταλλάγματα που φέρεται να πήρε. Δηλαδή, και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές αυτό μαζί, πράσινο φως για να πάρει αμερικανικά F-16. Σε πρώτη φάση, δικές μου πληροφορίες μιλούν για αναβάθμιση 79 υπαρχόντων F-16, αλλά και ξεπάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας της Άγκυρας. Ναι. Σημαίνουν δύο πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα της άρσης του τουρκικού βέτο για την Σουηδία κυριαρχεί στο Βίλνιους. Είναι το βασικό επίδικο στην ατζέντα. Φαίνεται ότι πάμε για μια μεγάλη συμφωνία όπου η Τουρκία δίνει την άρση του βέτο που διεκδικούσαν τόσο πολύ οι Δυτικοί και κυρίως οι Αμερικανοί προκειμένου να πάρει την μεγάλη υπόσχεση από τον Biden ότι θα φέρει το θέμα στο Κογκρέσο. Ξέραμε μέχρι τώρα ότι χωρίς την άρση του τουρκικού βέτου δεν υπήρχε περίπτωση η Αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να εμφανιστεί στο Κογκρέσο και να ζητήσει την πώληση των F-16. Αυτό φαίνεται ότι τώρα ξεμπλοκάρει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα σε αυτή τη διμερή διαπραγμάτευση Αμερικής-Τουρκίας, για πρώτη ίσως φορά και σίγουρα για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, μια τρίτη χώρα, η Ελλάδα, φαίνεται ότι έχει ρόλο και λόγο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι... Μέσω του Μενέντες λέτε και του ισχυρίου ελληνοαμερικανικού λόμπι, που το έχετε συναντήσει ακριβώς πάρα πολλές φορές στα ταξίδια σας. Κατ' εξοχήν χάρη στην πολύ ισχυρή παρουσία που έχουμε πια στο Αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά και την αυξημένη διεθνή αξιοπιστία, για πρώτη φορά η διμερή σχέση της Αμερικής με μια τρίτη χώρα, αν θέλετε, περνάει και μέσα από την Ελλάδα. Και αυτή η τρίτη χώρα, βεβαίως, η Τουρκία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει ανταλλάγματα προκειμένου να υπάρξει αυτή η συνένεση του Κογκρέσου, δείχνει τη δύναμη του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Επειδή βλέπω και αντιδράσεις ήδη, για παράδειγμα, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης που λέει νέα εθνική ήττα στο Βίλνιους, ότι δηλαδή οι Τούρκοι παίρνουν τα F-16 και είναι σαν να ακούω την κριτική αυτή που θα έρθει. Είναι ήττα αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα, ότι δηλαδή η Τουρκία θα πάρει F-16? Από την άλλη πλευρά, για να συμπληρώσω το ερώτημά μου, έχουμε το Μενέντες, ο οποίος λέει ότι ακόμα δεν έχω πει το ναι. Και οι πληροφορίες αναφέρουμε, στη μετέφερε ο Θανάσης Τσίτσας, ότι θα θέσει αυστηρούς όρους για το τελικό του ναι. Κύριε Σαβλάκη, δύο πράγματα. Καταρχάς, το γενικό πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι κοντά σε μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία. Δεν θέλω να σας δώσω λεπτομέρειες, διότι αν αυτά τα πράγματα δεν συμφωνηθούν και ανακοινωθούν προφανώς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι για μένα πολύ πρόωρο. Αλλά ξέρω και τα έχουμε πει κατά καιρούς και για τα F-35 και για την πολύ γενναιόδορη αμερικανική χρηματοδότηση και σε όπλα και σε χρήμα δηλαδή που θα πάρουμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω το συγκεκριμένο ως προς τα F-16. Η Τουρκία θα αρχίσει να παίρνει F-16 μετά το 2028. Σωστά. Όταν η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει και τα δικά της F-16 και τα Rafale και θα μπαίνει στα F-35. Έτσι, θα είμαστε πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά, για να μην σας πω δύο και τρία, αλλά για να είμαι συγκρατημένος. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Η Τουρκία θα τα παίρνει σταδιακά. Δεν θα τα πάρει μαζεμένα. Και τρία, θα τα πάρει υπό πολύ αυστηρούς όρους. Είναι ερώτημα εδώ αν η Τουρκία εν τέλει θα δεχθεί αυτούς. Βέβαια, γιατί ο Τσαβούσογλου είχε πει ότι δεν παίρνουμε F-16 υπό όρους. Προφανώς, τους θεωρεί ταπεινωτικούς. Ναι. Σίγουρα ένας από τους όρους είναι να μην γίνονται υπερπτήσεις και να μην χρησιμοποιηθούν αυτά εναντίον της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει και το έχει ξαναπεί ο Μενέντες. Κατά συνέπεια, και αυτά είναι για πρώτη φορά, έτσι. Να πούμε ότι η Τουρκία έχει τα F-16, τα έχει αγοράσει. Δεκαετία του 80, του 90, είχε συμπαραγωγή στα F-16 ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά σήμερα ανατρέπονται. Τώρα, γιατί ο κύριος Βελόπουλος σε όλα αυτά βρίσκει μια, πώς το είπατε, εθνική ήττα. Νομίζω αξίζει τον κόπο να το ρωτήσετε, αλλά έχει πει πάρα πολλά και στο παρελθόν, οπότε... Το ρώτησα συνολικά. Για το θέμα των όρων, υπάρχει η εύλογη απορία. Ας υποθέσουμε ότι η Τουρκία κάνει
στροφή και δέχεται όρους. Παίρνει τα F-16 και αρχίζει στην πορεία να τα χρησιμοποιεί προκλητικά κατά της Ελλάδας. Θα τις τα πάρουν πίσω. Θα σταματήσει η παροχή των επόμενων. Αν παίρνει ένα δύο κάθε εξάμηνο, καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Άρα θα είναι υποσυνεχή δοκιμασία αυτή η συμφωνία. Απολύτως. Και αυτό έχει τη σημασία. Είναι ο Μενέντες και αυτοί οι σχετισμοί στο Κογκρέσο, για να είμαι και λίγο πιο ρεαλιστής, αν θέλετε. Τώρα. Τι σημαίνει, αλλά νομίζω έτσι θα πάει, ναι. Τι σημαίνει ένας Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται ή θέλει να δείξει ότι κάνει στροφή προς τη Δύση, ένας Ερντογάν που φαίνεται να ικανοποιείται το αίτημά του μετά από πάρα πολύ αγώνα να πάρει F-16, τι σημαίνει αυτός ο Ερντογάν απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο τετατέτ των δύο ηγετών? Μια θετική πρώτη αφετηρία, θα σας έλεγα, και μια προσδοκία επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια καλύτερη βάση. Καταρχάς, κατελάχιστο να συνεχίσουμε σε αυτή την ύφεση της έντασης που έχουμε το τελευταίο τετράμινο μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου, χωρίς υπερπτήσεις, χωρίς παραβιάσεις, χωρίς όλα αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα 3 χρόνια, δεν είναι έτσι? Και για να μην σας πω, για πολλά προηγούμενα χρόνια. Και το βλέπουμε σταθερά, και αυτό είναι θετικό, μετά τους σεισμούς δεν έχει παραβιαστεί αυτό. Ναι, και να σας πω τώρα και για τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου. Που... Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά πριν έρθουμε, γιατί οπωσδήποτε θα συζητήσουμε. Με την Τουρκία. Οπωσδήποτε. Θέλω να ρωτήσω ειδικά για το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τι πρέπει να περιμένουμε? Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα είπε: έχουμε ενωπεί ισχυρή εντολή και οι δύο, λαϊκή εντολή. Μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα επανεκκίνησης, να μην ζούμε με την ένταση. Το είπε κιόλας προσερχόμενο στο Βίλνιους. Ένα οδικό χάρτη. Υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, τι σημαίνει ο οδικός χάρτης? Διότι ο Ερντογάν θα πει να συζητήσουμε για τη Χάγη, αυτό που θέλετε, για τις θαλάσσιες ζώνες. Αλλά εγώ 4 θέματα να θέσω. Πακέτο. Εκεί. Εντάξει. Αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Εμείς θέλουμε την επανεκκίνηση των διερευνητικών και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο αυτή τη διαφορά στην οριοθέτηση να την επιλύσουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να την επιλύσουμε διμερώς, προφανώς η λύση είναι η Χάγη. Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι λένε τα δικά τους, εμείς λέμε αυτά που εμείς πιστεύουμε και σωστά θεωρούμε ότι διαδράζονται στο διεθνές δίκαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνει μία προσπάθεια. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσω μακροπρόθεσμα, να σας το πω αυτό. Εγώ είμαι επιφυλακτικός και σε αυτά τα ανοίγματα προς τη Δύση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα αξιοποιήσω κατά το δυνατόν για το εθνικό συμφέρον μου. Άρα λέτε ότι σε πρώτη φάση το maximum που μπορούμε να περιμένουμε αύριο είναι αυτός ο οδικός χάρτης και ήρεμα νερά για όσο το δυνατόν περισσότερο, με δεδομένο ότι οι Τούρκοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί κανείς να τους εμπιστευτεί σε βάθος χρόνου. Και μια σειρά από συμφωνίες. Να σας πω τώρα για το χαρτοφυλάκιο. Πείτε μου τώρα γι' αυτό, γιατί και αυτό επηρεάζει άμεσα εσάς αυτό το κλίμα, το μεταναστευτικό. Απολύτως. Η Τουρκία σήμερα επηρεάζει την Ελλάδα και άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες με το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης. Στη Βουλγαρία, την Κύπρο, κατεξοχήν την Κύπρο, η οποία έχει το αυξημένο πρόβλημα με τα κατεχόμενα και δεν μπορεί να αστυνομεύσει με τον ίδιο τρόπο την πράσινη γραμμή χωρίς να τη μετατρέψει σε σκληρό διεθνές σύνορο. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εκεί, και βεβαίως την Ιταλία και τη Μάλτα, οι οποίες παίρνουν ροές από την Τουρκία πια απευθείας, οι οποίες πηγαίνουν εκεί. Κατά συνέπεια πρέπει να δούμε το ζήτημα των επιστροφών και τι θα θελήσει η Τουρκία, πώς θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε. Είναι πράγματα που τα είπα εγώ στις προγραμματικές δηλώσεις το Σάββατο. Με οικονομική χρηματοδότηση για τον μεγάλο προσφυγικό πληθυσμό που έχει στο εσωτερικό της, ιδίως τώρα μετά τους σεισμούς που έχει τόση πολύ ανάγκη, με την φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος των θεωρήσεων, της βίζας για τους Τούρκους πολίτες κτλ. Αλλά εμείς θέλουμε να επιδιώξουμε τη συνεργασία με την Τουρκία, ώστε αυτό το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης, πέρα από την αυστηρή και αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, με τη συνεργασία της Τουρκίας να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο καλά. Θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα βρούμε μια πιο συνεννοήσιμη... Εσείς στο κομμάτι του μεταναστευτικού θα βρείτε μια πιο συνεννοήσιμη Τουρκία? Γιατί το ρωτώ? Όταν ήταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση και είχαμε τα περιστατικά στον Εύρο με τις νησίδες, μου έκανε εντύπωση ότι οι Τούρκοι σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκαν με τους Έλληνες υπηρεσιακούς υπουργούς και πήγαν και πήραν τους μετανάστες από τις νησίδες. Δεν το βλέπαμε αυτό στο παρελθόν. Καλά κάνετε και το λέτε. Θα κάνουν οι Τούρκοι οι στρατοχωροφύλακες στα στραβά μάτια οι πλάτες τους δουλεμπόρους, ή θα σταματήσει αυτή η ιστορία? Ακούστε, καλά κάνετε και το λέτε, και είναι κάτι το οποίο το είπα και αυτό στις προγραμματικές, ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε κάποια θετικά δείγματα γραφής, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα περιστατικά, στο γνωστό ζήτημα που έχουμε με τις νησίδες του Εύρου.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία για το δικό της συμφέρον, όχι για το δικό μας, όχι για την Ευρώπη, όχι για την Αμερική, όχι για τους πρόσφυγες, όχι για τους Αφρικανούς, όχι για κάποιον τρίτο, για το δικό της συμφέρον, με βάση συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί εδώ η Ευρώπη να της δώσει, μπορεί να γίνει πιο συνεργάσιμη προς όφελος όλων. Βλέπετε τέτοια δείγματα στην καθημερινότητα, γιατί τώρα πια έχετε συνολική εικόνα μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Στο Αιγαίο βλέπετε τέτοια δείγματα, δηλαδή ανάσχεση των ροών και στον Εύρο? Κοιτάξτε, έχουμε αυξημένες ροές, να πούμε την πραγματικότητα. Από χαμηλή βάση, βέβαια, αλλά έχουμε αυξημένες ροές. Δεν έχουμε το πρόβλημα που έχει η Ιταλία, η οποία πραγματικά σήμερα έχει... Μ' ακούτε? Βεβαίως, πολύ καλά κύριε Βουλή. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, ιδίως αυτούς τους θερινούς μήνες τώρα που είναι σε έξαρση παραδοσιακά το φαινόμενο. Από την άλλη μεριά έχουμε και τα θετικά δείγματα, τα οποία πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάει καλά η αυριανή συνάντηση και στη συνέχεια θα επιδιώξω και εγώ συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο. Να δούμε, βεβαίως, πηγαίνω στις Βρυξέλλες αύριο καταρχάς, να συναντήσω και τον κύριο Σχοινά και τη Γιόχανσον, την αρμόδια επίτροπο εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης, και στην πορεία να δούμε αυτή τη συνεννόηση, στη συνεργασία με τους Ιταλούς φίλους μας, τους Βούλγαρους, τους Κύπριους, τους Μαλτέζους, διότι όπως σας είπα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αγγίζει όλους. Εμάς ίσως το περισσότερο μαζί με τους Κύπριους, εμάς γιατί έχουμε και θαλάσσιο και χερσαίο, έχουμε αυτή τη δημοσφία σύνορο με την Τουρκία. Αυτή η είδηση που μας είπατε για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, στο ξεκίνημα που περιμένουμε, τι είδηση μπορείτε να μας δώσετε? Είπατε ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη είδηση όταν σας ρώτησα για τον Ερντογάν και τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όχι, σας είπα ότι εάν τελικά όλα τα κομμάτια του puzzle μπουν στη θέση τους, είναι ένα μεγάλο εάν. Σωστά, έτσι, εγώ δεν μεγάλο θέλω να εάν, συμφωνούμε, ναι. Ναι. Και υπάρξει αυτό που διαφαίνεται μια μεγάλη συμφωνία, όπου οι Αμερικάνοι δίνουν τα F-16, οι Τούρκοι δίνουν την άσκηση του βέτο. Α, λέτε για τη συμφωνία Τουρκίας των Πολιτειών. Η Ελλάδα, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να πάρει από αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο... Θα το δούμε. Ούτε να προτρέχω, ξέρετε... Μικρό καλάθι. Ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και καθηγητής.